Μετά, άστε φίλε, μετά. Το γνωστό θέμα για τρίτη φορά της διακοπής σε ΕΙΑΦ. Ξέρετε όλοι σε πιο πολύ, ο πιο νέος έχει 10 χρόνια, πόσο και πιο νέος που έχει πει στην ΕΙΑΦ. Το θέμα της διακοπής και πάλι για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά κάνουμε ένα πόλεμο πρώτα απ' όλα επικοινωνιακό. Πάμε να διαπαρέλθουμε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι έχει το δημόσιο έλεγχο. Δεν έχει το δημόσιο έλεγχο. Αύριο ψηφίζεται στη Βουλή η ένταξη της ΕΙΑΦ στο υπερταμείο. Μάλιστα στη χαρτογραφική που λέγεται ΕΔΙΣ, μαζί με ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ κτλ. Οι 6 ΔΕΗ που δεν πήγαν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο δώσαμε μια καλή μάχη, μια καλή πίεση σε τοπικό επίπεδο με βουλευτές κτλ. Καταφέραμε να την εξαιρέσουμε. Ξέραμε ότι αυτή η μέρα είναι η σημερινή. Λοιπόν, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από το 14% του ΤΑΙΠΕΔ που έχει σήμερα την ΕΙΑΦ, το 23% θα το πουλήσει το ΤΑΙΠΕΔ, θα παραμείνει για να πουληθεί και το 51% θα περάσει στον ΕΔΙΣ, αυτό το υπερταμείο. Ο Πρωθυπουργός στην ΕΔΕΦ μίλησε για στρατηγικό επενδυτή, δεν μίλησε απλά για ένα πακέτο μετοχών. Που σημαίνει ότι θα έχει λόγο στο management. Πάμε δηλαδή σε ένα μοντέλο σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ΣΔΙΤ. Τα λέω πολύ γρήγορα. Το αγαπώ γρήγορα. Συνέχισε. Λοιπόν. Ξέρουμε ότι έχει γίνει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει δημόσιο έλεγχο. Πρώτα απ' όλα το υπερταμείο το ίδιο που ακόμα δεν έχει συσταθεί. Είναι και άλλο ένα τραγικό αυτή τη κυβέρνηση. Δεν έχει συσταθεί ο φορέα και εντάσσει μέσα εταιρείε. Από φήμε και από διάφορα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ μαθαίνουμε ότι πρώτα απ' όλα η πενταμελή διοίκηση του υπερταμείου θα έχει 3 Έλληνε και 2 ξένου. Που αν και ακούγονται μειοψηφία οι ξένοι έχουν το δικαίωμα του βέτο. Που σημαίνει ότι αν δεν συμφωνήσουν αυτοί δεν περνάει τίποτα. Ποιο λοιπόν ελέγχει το υπερταμείο? Το υπερταμείο είναι ιδιωτικό φορέα εξέλιξη του ΤΑΙΠΕΔ και θυμίζω ότι το ΤΑΙΠΕΔ έγινε σαν απόλυτα ιδιωτικό φορέα για να ξεπουλήσει τα πάντα. Το υπερταμείο λοιπόν, γιατί και αυτοί μαθαίναν του αγώνε και τι αντιστάσει μέσα στην κρίση, το εξελίξει το ΤΑΙΠΕΔ και κάνει το υπερταμείο, το οποίο είναι ακόμα πιο απόλυτα ιδιωτικό φορέα, που δεν έχει καν τον έλεγχο τη Βουλή. Άρα ουσιαστικά λοιπόν πάμε για μια πλήρη ιδιωτικοποίηση με κανένα δημόσιο έλεγχο. Το υπερταμείο έγινε στην ουσία για να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, που αν θυμάστε λέγεται απόφαση για την Αθήνα. Αλλά κατά επέκταση πιάνει και εμάς. Και ανήκω μια παρένθεση: η προσφυγική μας στους Υπουργούς της Επικρατείας εκκρεμεί. Νομίζω τέλη του χρόνου είναι να γίνει εκδίκαση για να πιάσει και εμάς αυτό που λέει το 5% πρέπει να είναι από δημόσιο έλεγχο. Το υπερταμείο λοιπόν πάει να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να έχει μια έμεση έλεγχο ιδιώτης. Σας τα λέω αυτά γιατί θα πάμε πολύ προπαγάνδα τις επόμενες ημέρες. Αυτά είναι τα επιχειρήματά μας. Κυκλοφορεί ένα φυλάδιο το 10-2 ερωτήμα για την ιδιωτικοποίηση ΕΙΑ. Μελετήστε το, διαβάστε το, διαδώστε το. Κυκλοφορεί ηλεκτρονικά, κυκλοφορεί στο Facebook, έχετε όλοι στο Facebook. Καλέστε αυτά τα παιδιά που αναβάσουμε, την οικογένεια, με τα μπάνια, με τα διάφορα που κάνουμε. Μερικά δευτερόλεπτα. Να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Ξέρουμε ότι ένα σωματείο 220 εργαζομένων δεν μπορεί να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση, αλλά μπορεί να γίνει ένα αμαφλεκτήρα για να ξεκινήσει ένα μεγάλο μαζικό κίνημα στην πόλη όπω έγινε το 2014. Γιατί αν ρωτήσω οποιοδήποτε από εσά και εμένα, άμα το 13 το 12 μου λέγατε θα κάνετε δημοψήφισμα με τη Θεσσαλονίκη, θα σα έλεγα αποκλείεται. Είδε ότι καταφέραμε οργανωμένα και μεθοδικά το 2014. Από εμά και στο δημοψήφισμα, ο πυρήνα του σωματείου είναι και δεν το λέω για να καθιστούμε, αλλά για να πάρουμε λίγο τα πάνω μα και να ξέρουμε τι δυνάμει μα. Χάρη στο σωματείο, οτιδήποτε αντίθεση υπάρχει μέσα στην πόλη ξεκίνησε από το σωματείο, που είναι βασικό πυρήνα. Έχουμε γίνει ένα διεθνέ παράδειγμα και ο κόμμα κοιτάει για εμά. Και δεν πάμε να επιβιώσουμε τη φήμη μα. Πάμε να σώσουμε μια εταιρεία και δρούμε ω ακτιβιστέ παρά σαν συνδικαλιστέ. Δεν κάνουμε κινητοποίηση ούτε για μισθού, ούτε για αυξήσει, ούτε για την πιθανότητα, για τίποτα. Ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει και με ανακοινώσει. Μα επισκέφθηκε η ΣΟΕΣ πριν κανένα εξάμηνο, σαν θεσμικό επενδυτή που είναι, και οι συζητήσει που κάναμε τη δίκη του σωματείου είπε: είστε πολύ λίγοι, πρέπει να γίνουν και υποσλήψει. Δεν παλεύουμε για την καρέκλα μα λοιπόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο και να τα λέμε στον κόσμο.